Τώρα, πάμε στην δεύτερη συζήτησή μας. Καλησπέριζω την κυρία Έφη Χαλάτση, μέλος του Πολιτικού Συμβουλίου του ΠΑΣΟΚ Κινήματος Αλλαγής. Καλησπέρα, κυρία Χαλάτση. Καλώς ήρθατε. Να είστε καλά. Ένα πρώτο σχόλιο για την καταδίκη Παπά, που είναι το θέμα της μέρας. Μια πολύ δυσάρεστη, αν θέλετε, ένα δυσάρεστο γεγονός. Mm-hmm. Ένα γεγονός που έρχεται να προστεθεί και να ενισχύσει το έλλειμμα εμπιστοσύνης των πολιτών προς το πολιτικό σύστημα. Καταδικάστηκε για κατάχρηση εξουσίας και μάλιστα σε για ένα θέμα καθήκοντος. Για παράβαση καθήκοντος. Η εξουσία του έδωσε mm-hmm. και παραβίαση του καθήκον ναι, του. Αυτό πραγματικά είναι ένα τεράστιο ζήτημα, γιατί έχει σχέση να κάνει και με τις άδειες, με το θέματα επικοινωνίας. Ναι. Όταν γινόταν ο διαγωνισμός, εμείς είχαμε πει με σαφήνεια ότι θα πρέπει να λειτουργήσουν τα πάντα με βάση το Σύνταγμα, με διαφάνεια. Όμως η κυβέρνηση τότε επέλεξε να λειτουργήσει πολύ διαφορετικά, με στόχο να ελέγξει τα μέσα μαζικής ενημέρωσης, και αυτό οδήγησε στην καταδίκη σήμερα του κ. Παπά. Το ίδιο βέβαια κάνει και η σημερινή κυβέρνηση με τη λίστα Πέτσα. Πάλι προσπαθεί να ελέγξει τα μέσα μαζικής επικοινωνίας. Δεν την ενδιαφέρει η διαφάνεια, ούτε η λογοδοσία. Ναι, ο ένας βέβαια αυτά πήρε λεφτά, ο άλλος έδωσε. Ναι, είναι λίγο τα πράγματα. Σαφώς είναι σοβαρότερο το ζήτημα που προέκυψε, και γι' αυτό εδώ έχουμε απόφαση δικαιοσύνης. Δεν τα βάζουμε στο ίδιο καλάθι. Απλά θέλω να δώσω τη διάσταση της αντίληψης που έχουν τα δύο κόμματα για τη διαφάνεια, τη λογοδοσία και τα ζητήματα δημοκρατίας. Είναι η ίδια όμως. Είναι... Δεν είναι στο ίδιο ζύγι. Γιατί προβληματίζομαι, mm-hmm. με φοβίζει το τι μπορεί να συμβαίνει για τη χώρα όταν αυτό επαναλαμβάνεται με διαφορετικούς τρόπους. Άλλοι είναι πιο σοβαροί και οδηγούν σε καταδίκη, που δεν μπορώ να το βάλω στο ίδιο καλάθι, αλλά και οι άλλοι δεν ξέρουμε πού μπορούν να φτάσουν, αν συγκρίνουμε ότι τουλάχιστον στο κομμάτι των υποκλοπών εκεί υπάρχουν πολύ μεγαλύτερες παραβιάσεις. Σας γεννώνται από την απόφαση κάποια ερωτήματα? Θέλω να πω, το δημόσιο πήρε λεφτά, ο άνθρωπος που σχεδίασε το διαγωνισμό mm-hmm. καταδικάστηκε, ο άνθρωπος που τον διεκπαιρέωσε ως Γενικός Γραμματέας, ο Λευτέρης Κρέτσος, αφοώθηκε πανηγυρικά. Σας κουμπώνουν όλα αυτά μεταξύ τους? Κοιτάξτε να δείτε, εμείς σεβόμαστε... Ο Καλογρίτσας δεν πήρε ποτέ κανάλι, εξέπεσε τις διαδικασίες όταν δεν μπορούσε να εκπληρώσει τους όρους. Σεβόμαστε τις αποφάσεις της δικαιοσύνης. Δεν μπορούμε να λειτουργούμε ως δικαστές. Εκτός κριτικής, όλοι τις σεβόμαστε. Δεν μπορούμε να λειτουργήσουμε ως δικαστές. Ναι. Η δική μας άποψη είναι ότι η κάθε ανεξάρτητη, mm-hmm. αν θέλετε, λειτουργία πρέπει να γίνεται σεβαστή. Οπότε δεν θα μπω σε ένα σχόλιο επιδικαστικών αποφάσεων. Δεν το θεωρώ πρέπον, ούτε δημοκρατικό. Mm-hmm. Ξέρετε ότι ώσπου να πάμε στις εκλογές, αλλά και αμέσως μετά, η ερώτηση που επιμόνως έχετε να αντιμετωπίσετε όλοι οι εκπρόσωποι του ΠΑΣΟΚ... Και εγώ ως υποψήφια, ίδιο. Είναι κατά πόσον θα μπορείτε να φτάσετε ως τις εκλογές, κρατώντας όλα τα ενδεχόμενα ανοιχτά. Ακούω πολλούς, για παράδειγμα, που λένε, μα καλά, ακόμα και αν είναι πρώτος ο κύριος Μητσοτάκης, θα συνεργαστεί το θύμα των υποκλοπών με αυτόν που το ίδιο το θύμα κατηγορεί ως θήτη των υποκλοπών. Ακούγεται κάπως, δεν γιατί ακούγεται? Γιατί όμως γίνεται μια τέτοια συζήτηση? Πάμε σε εκλογές, ο κόσμος έχει πάρα πολλά προβλήματα. Το να είσαι ρυθμιστής έχει ευθύνες, δεν έχει μόνο πλεονεκτήματα. Εμείς δεν ζητούμε να είμαστε ρυθμιστές, εμείς ζητούμε να είμαστε μια πολύ σημαντική κυβερνός mm-hmm. απαράταξη που έχει προτάσεις, που mm-hmm. έχουν λύσεις για τα προβλήματα του κόσμου, και αυτές τις λύσεις θέλουμε ο ελληνικός λαός να τις mm-hmm. αξιολογήσει και να μας δώσει τη δύναμη που πρέπει για να μπορέσουμε να τις εφαρμόσουμε. Δεν μιλάμε για να είμαστε ρυθμιστές του ενός ή του άλλου. Δεν είναι αυτός ο στόχος μας. Να τις εφαρμόσετε όμως, αλλά συνεργαζόμενοι με κάποιον, φαντάζομαι. Όχι απαραίτητα. Μπορεί ο ελληνικός λαός να ανατρέψει τα δεδομένα που υπάρχουν σήμερα και να υιοθετήσει τις δικές μας προτάσεις και να μας αξιολογήσει σημαντικότερα από τις άλλες πολιτικές δυνάμεις. Αυτό δεν το ξέρουμε ποτέ. Ναι. Αυτό σημαίνει εκλογική διαδικασία. Mm-hmm. Αλλιώς θα λειτουργούσε η δημοκρατία με δημοσκοπήσεις και όχι με εκλογές. Ναι. Άρα λοιπόν περιμένουμε τα αποτελέσματα από την mm-hmm. κρίση του ελληνικού λαού με βάση το πρόγραμμά μας. Το πρόγραμμα το οποίο είναι πολύ σημαντικό
και κάνατε μία αναφορά πριν στην προηγούμενη συζήτησή σας όσο αφορά το τεράστιο πρόβλημα των πληστηριασμών. Ναι. Αναφερθήκατε σε αυτό. Για μας αυτό είναι καθοριστική σημασία και είμαστε η μοναδική δύναμη που και το 10 εν μέσω πτώχευσης που επέφερε η Νέα Δημοκρατία στη χώρα και ο Κώστας Καραμαλής, νομοθετήσαμε για να μπορεί να σωθεί η πρώτη κατοικία των ευάλωτων και αυτών που πλήττονταν από την κρίση τότε. Και σήμερα είμαστε η πρώτη δύναμη που πάλι φέρνουμε πρόταση νόμου, καταθέσαμε τροπολογία που ρυθμίζουμε όλα τα κακό σκήμενα που υπάρχουν για να προστατεύσουμε την πρώτη κατοικία. Ήταν πολύ σαφές στις τροπολογίες που καταθέσαμε ότι εμείς θεωρούμε ότι θα πρέπει να επανέλθει ο νόμος ΠΑΣΟΚ, ο 3869, με επικαιροποιημένα στοιχεία και με βάση αυτό να μπορέσουμε να ρυθμίσουμε το πρόβλημα των κόκκινων δανείων. Βάλαμε ρυθμίσεις που αφορούν τη λειτουργία των funds. Καταθέσαμε τροπολογία για τον κώδικα δεοντολογίας που δεν υπάρχει επί της ουσίας, δεν εφαρμόζεται και που θα πρέπει να εφαρμόζεται για να έχουν και ποινές όσοι δεν το εφαρμόζουν, όχι απλά ευχές ότι θα πρέπει να εφαρμόζεται, αλλά δεν έχουμε και κανένα αρνητικό αποτέλεσμα. Άρα όταν δεν συμβαίνει. Η υποχρέωση αιτιολόγησης της απόρρευσης. Δεν καλύπτει γιατί δεν επιφέρει κύρωση όταν δεν τηρηθεί. Γι' αυτό και η δική μας τροπολογία ήταν με μεγαλύτερη σαφήνεια, πιο αποτελεσματική και για τον εξοδικαστικό μηχανισμό. Φέραμε πρόταση για να ρυθμίσουμε ένα τεράστιο πρόβλημα που αφορά τους δανειολήπτες με ελβετικό φράγκο, όπου ένα 30% να επιμεριστεί σε αυτούς και το υπόλοιπο να επιμεριστεί στις τράπεζες και στο κράτος. Αυτό δείχνει ποια είναι η αντίληψή μας για το πώς διαχειριζόμαστε τα προβλήματα όταν προκύπτουν. Και όλα αυτά είναι πολύ ουσιαστικά, κατατίθονται από εμάς επίκαιρα, πολύ πριν τις εκλογές. Και θα μπορούσαν και οι δύο άλλες πολιτικές δυνάμεις, αν στο γνώμονά τους είχαν την προστασία της πρώτης κατοικίας, να έρθουν να συνδράμουν και να τα ψηφίσουν. Δεν το είδαμε ούτε από τη Νέα Δημοκρατία, ούτε από το ΣΥΡΙΖΑ. Και ειδικά από τη Νέα Δημοκρατία, που είναι κυβέρνηση που θα όφιλε να παρέμβει και να μην κρατάει ομοίρους τους ανθρώπους που πλήττονται από την απόφαση που πάρθηκε από τον Άριο Πάγο, αλλά και από τις δικές της νομοθετικές παρεμβάσεις προθύστερα. Επειδή γίνεται πολλή συζήτηση για την κυβέρνηση των ιτημένων, να κλείσουμε με αυτό αν θέλετε. Αν οι δημοσκοπήσεις πάνω κάτω επιβεβαιωθούν στην κάλπη και δεν διαβολήσει το ΠΑΣΟΚ το πολιτικό σκηνικό, δεν ισχύει δηλαδή αυτό το οποίο υπονοήσατε νωρίτερα. Θεωρείτε ότι για να σωθεί απλή αναλογική εντός εισαγωγικών, για να αποκρουστεί τέλος πάντων το ενδεχόμενο μιας δεύτερης αναμέτρησης, αν βγαίνουν προφανώς τα μαθηματικά της επόμενης Βουλής, θα πρέπει να συζητήσετε και με τον δεύτερο? Εμείς θα λάβουμε την τρίτη εντολή όπως το Σύνταγμα προβλέπει, εάν είναι άκυρες όλες οι προηγούμενες εντολές, και αυτό θα δείξει και την ευθύνη των άλλων δυνάμεων, αν εμείς είμαστε η τρίτη δύναμη. Γιατί κακά τα ψέματα, κύριε Μελικόνη, όλοι έχουμε τις ευθύνες μας όταν υπάρχει μια συνταγματική διαδικασία και δεν την ικανοποιούμε και οδηγούμε τη χώρα σε εκλογές. Και παίρνοντας την τρίτη εντολή, έχοντας ένα ισχυρό ποσοστό, όπως θέλω να πιστεύω, με βάση τις αποφάσεις του ελληνικού λαού, θα καταθέσουμε το πρόγραμμά μας και θα καλέσουμε τις δυνάμεις που πιστεύουν σε αυτό το πρόγραμμα, ένα πρόγραμμα προοδευτικό και αποτελεσματικό για την επίλυση των προβλημάτων των Ελλήνων πολιτών. Αυτό μας ενδιαφέρει. Και από εκεί και πέρα θα πάρουν τις ευθύνες τους. Μάλιστα. Κυρία Χαλάτση, σας ευχαριστώ θερμά. Να είστε καλά και εγώ για την εξαιρετική φιλοξενία. Αλίμονο, να είστε καλά. Καλό βράδυ. Επίσης. Κυρίες και κύριοι, λίγες διαφημίσεις, πάλι εδώ.